Ευρωεκλογές 2019 και να υποδεχτώ τον καλεσμένο μας είναι ο κύριος Ανδρέας Βροντάκης, υποψήφιος Ευρωβουλευτής του ΚΙΝΑΛ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ για τη συζήτηση αυτή. Εξώσου γνωρίζω έχετε και κριτικές ρίζες, παρότι ζείτε χρόνια στον Πειραιά, μεγαλώσατε και γεννηθήκατε στο Ρέθυμνο. Βεβαίως, βεβαίως. Πώς είναι να βλέπετε τα πάτρια εδάφη λοιπόν ξανά και με μια νέα ιδιότητα όμως θα προσθέσω στην ερώτηση, γιατί επισκέπτεστε τακτικά την Κρήτη, με την ιδιότητα του υποψήφιου Ευρωβουλευτή. Πρώτα απ' όλα αισθάνθηκα πάρα πολύ μεγάλη χαρά όταν είδα την αποδοχή που είχα από τους συντοπίτες μου που με είδαν να επισκέπτομαι τα χωριά και την πόλη του Ρεθύμνου από μια άλλη ιδιότητα. Και πραγματικά αυτό μου έδωσε πάρα πολύ δύναμη για να μπορέσω να συνεχίσω και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας που πρέπει αναγκαστικά να δραστηριοποιηθώ και εκεί. Είναι δύσκολο το πρόγραμμα των υποψήφιων ευρωβουλευτών. Αυτό μπορούμε να το αναγνωρίσουμε όλοι, πρέπει να οργώσετε όλη την χώρα. Θέλω λίγο να πάμε στα αμιγώς των ευρωεκλογών. Συμμετέχετε λοιπόν στο ψηφοδέλτιο του ΚΙΝΑΛ, το ευρωψηφοδέλτιο του ΚΙΝΑΛ. Ένα ΚΙΝΑΛ το οποίο επέλεξε να πει όχι, σίγουρα να κρατήσει αποστάσεις πολύ συγκεκριμένες από το κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα για ένα ενιαίο προοδευτικό μέτωπο. Θεωρείτε ότι δεν είχε να προσφέρει σε τίποτα έτσι μια συνύπαρξη? Θα μπορούσαμε να το δούμε κάτω από ένα διαφορετικό πρίσμα αν το κάλεσμα αυτό είχε γίνει το 2015. Mm-hmm. Το 2015 όμως ο Πρωθυπουργός επέλεξε άλλους συνεργάτες. Δεν στράφηκε στη Δημοκρατική Παράταξη, δεν τον ενδιαφέρει η Δημοκρατική Παράταξη. Άρα όταν είδε ότι τα ποσοστά του βυθίζονται δημοσκοπικά τουλάχιστον, όταν είδε τα προβλήματα που υπάρχουν της καθημερινότητας στην κοινωνία, αποφάσισε να στραφεί στο ΠΑΣΟΚ και στο κίνημα της αλλαγής, θέλοντας να χτίσει γέφυρες. Εγώ νομίζω ότι οι γέφυρες αυτές που προσπαθεί να χτίσει δυστυχώς θα έχουν το ίδιο αποτέλεσμα που είχαν με τις γέφυρες σε κάποιες περιοχές της Κρήτης που με τις βροχές του προηγούμενου μήνα κατέρευσαν, γιατί είναι γέφυρες με καιροσκόπους και όχι με ανθρώπους της κοινωνίας. Εμείς λοιπόν θέλουμε να χτίσουμε γέφυρα με τον κόσμο τον απλό, με τον κόσμο της κοινωνίας. Θέλουμε αυτό το δημιουργικό, προοδευτικό το μέτωπο που θα λειτουργεί με κύρια δύναμη το ΠΑΣΟΚ και το κίνημα αλλαγής. Ξέρετε, κύριε Βροντάκη, παρακολουθώντας όλη αυτή την προεκλογική εκστρατεία των κομμάτων, κάπου νιώθουμε και όλοι εμείς ότι από τη μία πλευρά ο ΣΥΡΙΖΑ και από την άλλη πλευρά το ΚΙΝΑΛ λίγο διεκδικούν ποιος είναι πιο κοντά σε αυτό που λέμε ομάδα Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Δεν ανήκει στους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές ο ΣΥΡΙΖΑ? Αν θυμηθούμε την ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια, θα διαπιστώσουμε ότι το 2015 πανηγύριζε την εκλογική επιτυχία των Podemos στην Ισπανία. Πριν 2-3 μέρες λοιπόν άλλαξε, δεν τον ενδιαφέρει η αποτυχία πλέον των Podemos και να του σταθεί δίπλα τους στη δύσκολη αυτή στιγμή που περνάνε στη χώρα τους, αλλά στράφηκε και πανηγύριζε με τους σοσιαλιστές της Ισπανίας. Αυτό δείχνει μια διφορούμενη κατάσταση που κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι και τι πρεσβεύει τελικά. Δεν μπορείς να είσαι και με τους σοσιαλιστές στην Ισπανία και με το Ευρωπαϊκό Αριστερό Κόμμα στην Ευρώπη. Mm-hmm. Πρέπει να αποφασίσεις και να αλλάξεις τι θέλεις. Δυστυχώς όμως οι συνιστώσεις που υπάρχουν, που εξακολουθούν να υπάρχουν στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι αυτές που τελικά παίζουν το κυρίαρχο ρόλο στο τι θα πιστεύει, τι θα λέει κάθε φορά, τι θα διεκδικεί και πόσο θα αλλάζει ο Πρωθυπουργός θέση ανάλογα με το ποιος έχει τη δύναμη τη συγκεκριμένη στιγμή να τον τραβήξει πιο δυνατά από τις συνιστώσεις του. Θεωρείτε ότι το ΚΙΝΑΛ θα έχει μια ισχυρή παρουσία σε αυτές τις ευρωεκλογές και δεν ξέρω κατά πόσο συμφωνείτε κι εσείς με την άποψη που λέει ότι είναι ένα άτυπο δημοψήφισμα, αν θέλετε, για το ποια είναι η πορεία των κομμάτων στο εσωτερικό της χώρας. Αν συμφωνείτε δηλαδή με την άποψη που λέτε ότι ενδεχομένως είναι και το πρώτο ημίχρονο των εθνικών εκλογών οι ευρωεκλογές. Σαφέστατα είναι. Σαφέστατα είναι μια που σε λίγους μήνες, ίσως και γρηγορότερα από ό,τι ισχυρίζονται ότι θα πάμε και σε εκλογές στη λήξη της θητείας, θα δώσουν το στίγμα των εκλογών, των εθνικών εκλογών, το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Πιστεύω ότι και γι' αυτό άλλωστε
στρατεύτηκα στη μάχη αυτή. Το κίνημα αλλαγής έχει τη δυνατότητα να αυξήσει την παρουσία του, τη βουλευτική του εκπροσώπηση στην Ευρώπη, να διεκδικήσει με καλύτερες πιθανότητες και προοπτικές την τρίτη έδρα στο Ευρωκοινοβούλιο. Πιστεύω ότι μπορεί να έχει ένα διψήφιο ποσοστό που θα μας δώσει την όθηση στις εθνικές εκλογές που θα είναι το δεύτερο ημίχρονο αυτού του αγώνα. Πιστεύετε ότι θα πυροδοτήσει λοιπόν το όποιο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και εσωτερικές εξελίξεις, ότι υπάρχει η άποψη που λέει ότι αν είναι μεγάλη η διαφορά ενδεχομένως να αναγκαστούμε να πάμε σε εθνικές εκλογές. Το βλέπετε τώρα το αυτό ή πιστεύετε ότι θα πάμε Σεπτέμβριο με Οκτώβριο? Εγώ πιστεύω ότι θα πάμε τον Οκτώβριο. Τον Οκτώβριο. Θα θέλει τουλάχιστον να εκμεταλλευτεί την έκθεση της Θεσσαλονίκης με εξαγγελίες σαν αυτές που είχαμε ακούσει και το 14 και το 15. Δυστυχώς ο κόσμος τιμώρησε κάποιες δυνάμεις περισσότερο από ότι τους άξιζαν. Σκέφτηκαν πολύ παρορμητικά στις εκλογές του 15. Έχουν πιστέψει σε πράγματα που τελικά αποδείχθηκε ότι δεν έγιναν. Στις δυνάμεις αυτές, εκτός από το ΠΑΣΟΚ που φαντάζομαι ότι στο οποίο αναφέρεστε, βάζετε ας πούμε και τη Νέα Δημοκρατία και τα εκλογικά αποτελέσματα του 2015? Όχι, γιατί από ό,τι έχετε διαπιστώσει, το κόμμα που πλήρωσε το μεγαλύτερο βάρος της ευθύνης εντός εισαγωγικών των μνημονίων και της κρίσης ήταν το ΠΑΣΟΚ. Χωρίς να το αναλογεί τέτοιο βάρος. Δεν ήταν το ΠΑΣΟΚ εκείνο που δημιούργησε την κρίση, γιατί η κρίση έφερε το μνημόνιο. Δεν την κυβέρνησε το 2004-2009 που υπήρχε η διόγκωση του χρέους και φτάσαμε σήμερα εδώ. Λόγω της φύσης της δουλειάς μου, εκτελονιστής, είμαι πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελονιστών Πυρός Αθηνών, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι τα πράγματα είχαν ξεφύγει δημοσιονομικά την περίοδο εκείνη. Με τις πολυπληθείς προσλήψεις στο δημόσιο τομέα που γινόντουσαν χωρίς να υπάρχουν ιδιαίτερος λόγος. Με τα προβλήματα του λιμανιού του Πειραιά που διωγγώθηκαν την περίοδο εκείνη, με συνέπεια σήμερα το λιμάνι του Πειραιά να είναι ιδιωτικοποιημένο. Όλα αυτά λοιπόν, δυστυχώς, η πολιτική δύναμη που τα πλήρωσε ήταν το ΠΑΣΟΚ. Δεν έχει ευθύνες όμως το ΠΑΣΟΚ, θα σας πει κάποιος? Όλο το πολιτικό σύστημα έχει ευθύνη. Εγώ δεν θέλω να απαρνηθώ ευθύνες που έχουμε εμείς. Όμως, για σκεφτείτε, έρχεται σήμερα, το συζητήσαμε και προηγουμένως, η κυβέρνηση και προσπαθεί να χτίσει γέφυρες με το κίνημα αλλαγής. Με αυτούς που έλεγε Γερμανοτσολιάδες, με αυτούς που τους προπυλάκιζε σε συγκεντρώσεις, με αυτούς που τους έβριζε. Άρα, πάνω να πει ότι μάλλον είχαν δίκιο αυτοί. Και ίσως γιατί το 2010, όταν μιλούσαμε εμείς για Εθνική Ομάδα Διαπραγμάτευσης της Οικονομίας στην Ευρώπη, για να μπορέσουμε μαζί όλες οι πολιτικές δυνάμεις να πάμε και να διαπραγματευτούμε καλύτερους όρους μνημονίου, κάποιοι έκαναν πλατείες αγανακτισμένων στο Σύνταγμα, σας θυμίζω, και σε άλλες περιοχές της χώρας, και κάποιοι μιλούσαν για ΖΑΠΗ 1 και ΖΑΠΗ 2. Συγκυβέρνηση τελικά, όμως το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα, γιατί να μην μπορούμε να πούμε και για μια συγκυβέρνηση αύριο μεθαύριο? Με ένα διαφορετικό σχηματισμό, ότι αν θέλετε το ΣΥΡΙΖΑ με το ΚΙΝΑΛ, είτε της Νέας Δημοκρατίας με το ΚΙΝΑΛ, το αποκλείεται. Αυτό θα το αποφασίσει ο κόσμος. Εμείς ζητάμε από τον ελληνικό λαό να μας εμπιστευτεί, να ξανακάνουμε τη χώρα ανάπτυξης και προόδου, να μπορούμε να διαχειριστούμε την τρίτη εντολή και από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρχει και μια άλλη είδους κυβέρνηση που είχε ξαναγίνει στο παρελθόν. Γιατί δεν είναι μόνο αυτές οι δύο κυβερνήσεις που μου είπατε. Υπήρχε και μια κυβέρνηση το 1989. Μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και του συνασπισμού του. Μπορεί να είναι και αυτή η μορφή, βέβαια. Αντί και το λέτε, είναι όλα ανοιχτά. Και Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ. Η ιστορία έχει δείξει ότι όλα μπορούμε να εμείς ζητάμε λοιπόν από τον ελληνικό λαό να έχουμε τη δυνατότητα να διαχειριστούμε την τρίτη εντολή. Είναι κρίμα για την πατρίδα μας, την πατρίδα που γέννησε τη δημοκρατία,
την τρίτη εντολή να τη διαχειρίζεται ένα κόμμα σαν τη Χρυσή Αυγή. Το τρέξαμε λίγο και το πήγαμε στις εθνικές εκλογές, βέβαια, κύριε Βροντάκη, αλλά καταλαβαίνετε ότι για πολιτική συζητάμε, είναι όλα αλληλένδετα. Θέλω όμως να κλείσουμε ένα τελευταίο ερώτημα με αφορμή και έτσι όπως πήγε και η δικιά μας ροή της συζήτησης. Τελικά σε αυτές τις ευρωεκλογές, γιατί ψηφίζουμε, κύριε Βροντάκη? Για να τιμωρήσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ, για να επιβραβεύσουμε κάποιο άλλο κόμμα? Ψηφίζουμε για την Ευρώπη στο βαθμό που πρέπει να ψηφίσουμε για την Ευρώπη σε αυτές τις εκλογές? Όχι. Δυστυχώς και υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες που έχουμε φτάσει εδώ. Για κάτι τη γνώμη μου και μέσα από την πορεία αυτή των 10 ημερών που βρίσκομαι στο νησί και γύρισα διάφορες πόλεις της Κρήτης, κατάλαβα ότι έπρεπε να μην ήταν συνδεδεμένες αυτές οι εκλογές μαζί με τις εκλογές της αυτοδιοίκησης. Έχουν πάρει μεγαλύτερο μερίδιο προβολής οι αυτοδιοικητικές. Θα μπορούσαν οι ευρωεκλογές να είναι σε ένα άλλο χρονικό διάστημα, να έχουν τη σημασία που τους αρμόζει. Διακυδεύονται πάρα πολύ σοβαρά πράγματα στην Ευρώπη την περίοδο αυτή. Η άνοδο της ακροδεξιάς, η άνοδος του λαϊκισμού. Γι' αυτό και θα έπρεπε να είχαμε χρόνο για να στραφούμε περισσότερο στα προβλήματα αυτά. Δεν ξέρω τι ποσοστό συμμετοχής βέβαια θα βλέπαμε στις ευρωεκλογές αν δεν ήταν και αυτοδιοικητικές. Γιατί είναι και αυτό ένα θέμα, η συμμετοχή ή η αποχή μάλλον. Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να έχουμε σταθεί στα προβλήματα και να γίνεται πολύ πιο μεγαλύτερη χρονική διάρκεια η ενημέρωση του κόσμου για τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα στην Ευρώπη. Σήμερα η Ευρώπη πρέπει να αποφασίσει το δρόμο που θα ακολουθήσει. Εμείς στο στόχο έχουμε να ξαναχτίσουμε την κοινωνική Ευρώπη, την Ευρώπη της ανάπτυξης και όχι την Ευρώπη της ξενοφοβίας που υπάρχει σήμερα. Mm-hmm. Αυτά είναι κάτι που δυστυχώς δεν θα προλάβουν οι συνάδελφοι από όλα τα κόμματα υποψήφοι να τα γνωστοποιήσουν και να τα συζητήσουν με τον κόσμο. Έτσι αναγκαστικά κάποιοι θα πάνε στην κάλπη στις 26 του μήνα, δηλαδή σε 24 μέρες από σήμερα, χωρίς να έχουν την ενημέρωση που θα έπρεπε να είχαν. Μακάρι να προλάβουν όλοι οι πολίτες να ενημερωθούν έτσι όπως πρέπει και για τις ευρωεκλογές και για τις αυτοδιοικητικές. Εγώ θεωρώ ότι είναι εξίσου σημαντικές, ναι, κύριε Βροντάκη, και η συμμετοχή και όσων διεκδικούν την ψήφο αλλά και όσων ψηφίζουν είναι πάρα πολύ σημαντική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να πω μία φράση. Βεβαίως. Όπως η Ευρώπη οφείλει πολλά στην Κρήτη, έτσι και η Κρήτη οφείλει πολλά στην Ευρώπη. Μπορεί λοιπόν οι κριτικοί, οι συμπατριώτες μου, να στείλουν και δεύτερο ευρωβουλευτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εμείς.